Καλό μεσημέρι Κώστα, και νομίζω ότι οι δημοτικές εκλογές της Κυριακής στην Τουρκία είναι μια ευκαιρία για την αντιπολίτευση να ανατρέψει το δυσμενές και απογοητευτικό αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών που είχαμε το 2023, όπου στην αρχή υπήρχαν εκτιμήσεις ότι ο Ερντογάν και λόγω των χειρισμών του στους σεισμούς το Φεβρουάριο και λόγω της ακρίβειας θα έχανε τις εκλογές, όχι μόνο δεν τις έχασε, αλλά μάλλον είχε βγει και πολύ ενισχυμένους. Και βέβαια όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, όπου ένας υποψήφιος είναι ο εικονιζόμενος, ο Ιμάμογλου της αντιπολίτευσης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, και υπάρχει φυσικά και ο εκπρόσωπος του κόμματος δικαιοσύνης, του κυβερνώντος και του κόμματος του Ερντογάν, ο Μουράτ Κουρούτ. Οι δημοσκοπήσεις κάνουν λόγο για μάχη στήθος με στήθος. Ο Ιμάμογλου φυσικά, αν καταφέρει και κερδίσει τις εκλογές, θα είναι ένα υπάρχει πάντως μια δημοσκόπηση, Μωυσή, που δεν μιλάει για στήθος με στήθος, μιλάει για διαφορά 11 μονάδων υπέρ του Ιμάμογλου, έτσι να το σημειώσουμε αυτό. Είναι μια τελευταία δημοσκόπηση που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Λένε ότι είναι μια έγκυρη εταιρεία για την Τουρκία, η οποία δίνει ποσοστό κοντά στο 11%. Και οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις έδιναν μια υπεροχή στον Ιμάμογλου, αλλά στο στατιστικό λάθος. Αυτή το 11% το γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι στο πεδίο του στατιστικού λάθος, εάν και εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η εταιρεία. Ναι, μένει να το δούμε αυτό, γιατί πραγματικά έτσι κι αλλιώς, όπως θυμάσαι και εσύ Κώστα, πολλά λεγόταν για τις δημοσκοπήσεις και στις προεδρικές εκλογές, αλλά τελικά διαψεύστηκαν και ίσως εκφράζανε σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα, μάλλον τις προσδοκίες μεγάλου τμήματος βέβαια της τουρκικής Τούρκων πολιτών, αλλά θα έλεγα κυρίως και τις Δύσης, που σαφώς προσβλέπουν σε κάποια αποδυνάμωση του Ερντογάν. Πάντως και εδώ υπάρχει ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να σταθούμε, γιατί ο Ιμάμογλου την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που είχε στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο εκλεκτός σύσσωμης αντιπολίτευσης. Τώρα δεν είναι σύσσωμης αντιπολίτευσης, και αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως πρέπει να το κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Η Αξενέρ, παράδειγμα, δεν τον στηρίζει. Και η Αξενέρ είναι μια δυναμική κατάσταση στην τουρκική αντιπολίτευση. Ναι, είναι ένα στοιχείο αυτό. Γενικά το 2019 η αντιπολίτευση είχε πολύ μεγάλες νίκες και μάλιστα πήρε για πρώτη φορά Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα και Σμύρνη. Μάλλον Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα βασικά και Σμύρνη, αλλά Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα μετά από σχεδόν 25 χρόνια κυριαρχίας του ΑΚΕΠΕ και των προδρόμων του, δηλαδή διαφόρων Ισλαμιστών. Μην ξεχνάμε επίσης ότι Κωνσταντινούπολη, εκτός των άλλων, έχει και μια θα έλεγα σημαντική πτυχή για τον Ερντογάν, γιατί από εκεί ξεκίνησε το 1994 στην ουσία την πολιτική του καριέρα ως δήμαρχος και σιγά σιγά έκτισε το προφίλ που έκτισε και έφτασε βέβαια να κυβερνάει αδιάκοπα τώρα πόσο σχεδόν 21 χρόνια. Δύο δεκαετίες βέβαια. Ναι, σωστά. Φυσικά το μείζον οι εκλογές γίνονται πάλι, θα έλεγα, με υπόβαθρο την κακή κατάσταση της τουρκικής οικονομίας, η οποία δεν δείχνει να έχει βελτιωθεί παρά τις υποσχέσεις Ερντογάν όταν ανέλαβε την εξουσία. Ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός, 67%, και ανεπίσημα λένε πολλοί ότι είναι 122%. Μάλιστα δεν είναι πριν μια εβδομάδα που η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας αύξησε ξανά τα επιτόκια, μάλιστα 5% σε μια μέρα, το 45% στο 50%, στην προσπάθειά της να ανακόψει την ξέφρενη πορεία του πληθωρισμού. Και μην ξεχνάμε ότι η τοποθέτηση της πολλά υποσχόμενης κεντρικής τραπεζίτριας, της Χαφιζέ Γκαγιέ Ερκάν, πρώην κεντρική τραπεζίτρια σας. Ναι, πρώην ακριβώς, την αντικατέστησε το Φεβρουάριο ο Ερντογάν και έβαλε νέο διοικητή, τον Φατίχ Καραχάν. Πάντως καλά κάνεις και λες για την οικονομική δυσπραγία που υπάρχει στην Τουρκία, γιατί μιλάμε για τρία αστικά κέντρα. Είναι διαφορετικά ενδεχομένως και ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τη ζωή στα αστικά κέντρα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, που έχουν μια δυτικόστροφη, έτσι, ένα δυτικόστροφο τρόπο σκέψης οι Τούρκοι πολίτες, και δεν μιλάμε για την ενδοχώρα, όπου εκεί προφανώς λειτουργεί
άλλο θυμικό, άλλος τρόπος σκέψης. Δεν κοιτάζουν μόνο τα χρήματα, αλλά εκεί κοιτάζουν και το κοινωνικό υπόβαθρο και άλλες καταστάσεις, έτσι. Γιατί το είδαμε και στην διάρκεια των σεισμών, παρότι έγινε αυτή η ασύλληπτη τραγωδία, παρότι κατέρευσαν σπίτια, κάποιοι να φιλούν το χέρι του Ερντογάν και να τον θεωρούν ως τον πατέρα του έθνους. Στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι διαφορετική η κατάσταση. Καλά κάνεις επομένως και μιλάς για την οικονομία, έτσι. Ναι, και γενικά θα έλεγα στα αστικά κέντρα υπάρχει έτσι και ένα πιο, θέλουμε να το πούμε, φιλελεύθερο, φιλοδυτικό, φιλοευρωπαϊκό ρεύμα, που ενδεχομένως προσβλέπει και θέλει να εκφράσει με τον τρόπο του αυτό τη δυσαρέσκειά του από την παντοκρατορία του Ερντογάν και στην ουσία πλέον τη μεγάλη ρήξη που έχει επιφέρει με τη Δύση τα τελευταία χρόνια. Να πούμε επίσης στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν πάρα πολλά, πέρα από τους φυσικά τα εκατομμύρια πληθυσμού της ίδιας της τουρκικής μεγαλοπόλης, υπάρχουν εκατομμύρια πολίτες που ψηφίζουν σε άλλες περιοχές. Και αυτό δεν ξέρουμε αν η ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη τους επηρεάσει στο τι θα επιλέξουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Πάντως, το μεγάλο στοίχημα είναι ότι αν κερδίσει ο Ιμάμογλου, ο οποίος μάλιστα έχει θεωρηθεί στην ουσία ο διάδοχος για το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, έτσι, μετά και την αποτυχία στις εκλογές του 2023, ο Ιμάμογλου θεωρείται αυτή τη στιγμή η πιο σημαντική προσωπικότητα για το ίδιο το κόμμα και θα έλεγα συνολικά για την τουρκική αντιπολίτευση. Όλα αυτά βέβαια μένουν να επαληθευτούν την Κυριακή στην Κάλπη. Ο Ερντογάν πολλές φορές μας έχει διαψεύσει ότι αποδυναμώνεται. Καλά, δεν θα αποδυναμωθεί. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Δεν θα αποδυναμωθεί ο Ερντογάν. Αν χάσει ακόμα και τους τρεις δήμους, δεν θα αποδυναμωθεί ο Ερντογάν. Ούτε το σύστημα Ερντογάν. Εδώ δεν αποδυναμώθηκε σε άλλες περιπτώσεις που γίνανε σεισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί. Το να παραμείνει στα χέρια της αντιπολίτευσης τρεις δήμοι. Και πάλι δεν λέει κάτι, έτσι, σχετικά με τη δυναμική του Προέδρου Ερντογάν. Άλλα είναι ενδεχομένως τα συστήματα τα οποία μπορεί να τον αποδυναμώσουν. Η προσήλωσή του κοντά στη Ρωσία, γι' αυτό και έρχεται τώρα το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ερχόμενο διάστημα. Ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί εάν και εφόσον θα γίνει το ταξίδι του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Τουρκία, το οποίο έχει ακυρωθεί το προηγούμενο διάστημα. Λέγανε ότι θα γίνει αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές. Εκεί μπορεί να τον αποδυναμώσει κάπως. Τώρα να αποδυναμωθεί αν θα χάσει την Άγκυρα, τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. Προσωπική εκτίμηση είναι αυτή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση, γιατί είναι βαθύ το κράτος που έχει πλέον, τα πλοκάμια του κράτους που έχει ορίσει ο Ερντογάν. Θα δούμε. Όπως το πολύ σωστά είπες, κοντός ψαλμός αλληλούια. Την Κυριακή το απόγευμα θα πρέπει να πούμε. Ναι. Ότι ο Ιμάμογλου, αν εκλεγεί, δεν θα είναι εύκολο να διοικήσει το Δήμο της Κωνσταντινούπολης, γιατί είναι συνήθως ένας φιλικός προς τον Ερντογάν δήμαρχος, θα έχει τη δυνατότητα και κονδυλίων και γενικότερη στήριξη. Ο Ιμάμογλου, μάλλον ο Ερντογάν, με ποικίλο τρόπο θα του κάνει τη ζωή δύσκολη. Σωστό. Λοιπόν. Πάντως, ναι, θα δούμε. Μωυσή μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.